Κύριε Χάγια, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, σε όλους σας. Θέλω να ρωτήσω, απευθυνόμενος προς τον ψηφοφόρο της αριστεράς, ένας υποψήφιος του Ανταρσία, τι της έχει ανταρσία, να... Της Ανταρσίας. Της Ανταρσίας, σωστά. Ανταρσία Μάρς. Ανταρσία Μάρς. Τι διαφορετικό έχει να προτείνει από αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι το ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι ότι δυσκολεύει την επικοινωνία σας με τους αριστερούς ψηφοφόρους αυτή την περίοδο. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Αυτό το οποίο λέτε το έχουμε ζήσει και στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Αλλά τούτη τη φορά, θέλω να σας πω, είναι μικρότερη η πίεση στο αριστερό και το άλλο κοινό των κινημάτων, των αγώνων στο οποίο απευθυνόμαστε. Διότι συντρέχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι νιώθει αυτός ο κόσμος ότι φεύγει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος κάτω και από την πίεση των αγώνων που έγιναν. Αυτό δίνει μια αυτοπεποίθηση. Διαφορετική δηλαδή νοοτροπία από την κοινοβουλευτική ανατροπή την οποία πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο στοιχείο, που είναι πολύ ισχυρό, υπάρχει αυξανόμενη αντίδραση μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Σε ένα κομμάτι αριστερού κόσμου, όχι σε όλων, έτσι να είμαι ακριβής. Ναι, ναι. Και σε ένα κομμάτι του κόσμου των αγώνων που έχουν συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις και σε μάχες, είναι η πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εγκλωβισμένος στο πλαίσιο στο οποίο έχει αναλάβει δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, του ΝΑΤΟ, όπως είπε, εγκλωβισμένος σε αυτό, δεν θα κάνει πολιτική φιλολαϊκή με την έννοια να δώσει επιδόματα στους ανέργους, να αυξήσει τους μισθούς συνολικά, να αντιμετωπίσει το θέμα της δημοκρατίας, του κράτους έκτακτης της ανάγκης με την κατάργηση των ΜΑΤ. Υπάρχει αυτή η πεποίθηση σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει μια δυνατότητα δική μας, το δείχνει και οι δημοσκοπήσεις άλλωστε, μεγαλύτερη από άλλες φορές. Άρα το επιχείρημα, για να απαντήσω ευθέως τώρα στο ερώτημά σας, ναι, ναι. Και το στοιχείο το οποίο εμείς προβάλλουμε είναι ότι χρειάζεται την επαύριο, μεθαύριο δηλαδή, από Δευτέρα, να υπάρχει και μια αριστερά η οποία θα είναι εκτός του πλαισίου Ευρωζώνη, ΝΑΤΟ, να είναι εκτός του πλαισίου των θεσμικών ρυθμίσεων, δηλαδή να είναι με λογική κινήματος, και αυτό μιλάμε για μια αριστερά της ελπίδας. Κύριε Χάγια, επομένως καταλαβαίνω ότι απορρίπτεται κατηγορηματικά την πιθανότητα, αν μπείτε στη Βουλή, να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητικά. Είναι σαφές αυτό, κατηγορηματικά, και μάλιστα να προσθέσω, όχι μόνο δεν θα συνεργαστούμε, δεν θα δείξουμε και ανοχή σε αυτή την πολιτική. Θα είστε αριστερή αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερή αντιπολίτευση σε συνδυασμό με μια κοινωνική κινητοποίηση. Δηλαδή, να σας το πω ευθέως, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις αμέσως μετά τις εκλογές, τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι νεολαίοι κυκλοφορείς να βγουν μπροστά με τα αιτήματα τα οποία έχουν διαμορφώσει, όχι επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα οποία διεκδίκησαν και το Σαμαρά και το Βενιζέλο. Δηλαδή, οι απολυμμένοι να επιστρέψουν τις θέσεις τους, οι απολύσεις που γίνονται και είναι άδικες να πάρθουν πίσω, να υπάρξει δημόσια, πώς να το πω, πια ιδιοκτησία σε κρίσιμους τομείς που έχουν ιδιωτικοποιηθεί, στα νερά, στην ενέργεια κλπ. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα και φυσικά πάνω απ' όλα το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι αυτό το κρίσιμο σημείο που δεσμεύτηκε ο Χαρολούβελης με το ΜΕΙ. Είναι ένα από τα κρίσιμα επίσης ζητήματα στα οποία θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ακούω να έχει καθαρή θέση με τη διαπραγματεύση. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της πιθανότητας να είναι πρώτο κόμμα και να βρεθεί στην εξουσία, μετεξελίσσεται σταδιακά σε ένα κόμμα της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς, δηλαδή σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ. Για να σας απαντήσω με όση δυνατή ακρίβεια μπορεί κανείς να απαντήσει σε τέτοια θέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από την αριστερά, δεν είναι ένα κόμμα της αστικής τάξης. Αυτό προέρχεται από το παλαιό κουκουέ εσωτερικού. Από το κουκουέ εσωτερικού και υπάρχουν και στελέχοι και αγωνιστές και παλιοί σύντροφοι που προέρχονται από το ΚΚΕ, όπως και από άλλα ρεύματα. Σωστό. Του αστικού και του μαγωγικού χώρου, αυτές οι συνιστώσεις, οι περίφημες που λέτε οι δημοσιογράφοι, ας το πούμε, είτε σχολιάζοντας είτε κριτικάροντας. Ναι, τις λέμε, αλλά υπάρχουν κιόλας. Ναι, είναι παντές. Αντανακλά μια πραγματική κατάσταση αυτό και στην κοινωνία και στην αριστερά. Δεν είναι εφεύρημα, ας το πούμε. Λοιπόν, προκειμένου τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει την γραμμή της διαχείρισης μέσα στο αστικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επομένως είναι ένα κόμμα της αστικής διαχείρισης για μας και με αυτή την έννοια
διασυριζόμενο αυτό το αστικό πλαίσιο, το πλαίσιο αυτό το κόμμα, πλησιάζει σε αυτό που λέτε σοσιαλδημοκρατία, με την εξής όμως, για να είμαστε αυστηρά και επιστημονικά, με την έννοια ότι σήμερα σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει όπως τη γνωρίσαμε παλιότερα, διότι δεν έχει ο καπιταλισμός που είναι σε κρίση, έτσι, για να μιλήσω με τους δικούς μας όρους, δεν έχει περιθώρια να δώσει κοινωνικό κράτος και κοινωνικά συμβόλαια. Αν είχε, να σας το πω, δεν θα το έδινε στον Τζίπρα αυτό ο καπιταλισμός. Θα φτιάχνει δικό του κόμμα, εδώ έχει κρίση η σοσιαλδημοκρατία. Διαλύεται, ούτε μπορεί να ανασυγκροτηθεί. Με τον τρόπο που γνωρίζουμε, έτσι. Ναι, ναι. Ωστόσο, υπάρχουν φαινόμενα σοσιαλδημοκρατικοποίησης, να μιλήσω λίγο την αργό τώρα, την ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι ακριβές και σύμφωνα. Καταλαβαίνω. Έχει φαινόμενα σοσιαλδημοκρατικοποίησης. Τώρα, ρωτά ένας φίλος και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ρώτα, μου λέει τον κύριο Άγγελο Χάγιο, γιατί να ψηφίσω Ανταρσία Μάρς και όχι Κουκουέ. Ποια είναι η διαφορά? Διότι στον αριστερό κόσμο υπάρχει ένα θέμα καταρχήν πολύ σοβαρό, ποιος είναι ο σοσιαλισμός τον οποίο πρεσβεύουμε. Εμείς μιλάμε ότι πρέπει να υπερβούμε τις αρνητικές πλευρές του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε, που λέμε εντός εισαγωγικών σοσιαλισμός, διότι εκφυλίστηκε στο αντίθετό του. Είναι ζήτημα στρατηγικής αυτό. Επίσης υπάρχει για τον αριστερό κόσμο και ενδιαφέρον, δεν είναι? Δεν είναι αυτό θέμα και επιχείρημα. Είναι μια συζήτηση που γίνεται. Είναι πραγματική. Ακριβώς. Είναι πραγματική. Το δεύτερο πολύ σοβαρό ζήτημα, τώρα για να είστε στα καθημά, είναι ότι εμείς επιμένουμε ότι σήμερα πρέπει να τεθεί με όρους μαζικού λαϊκού κινήματος και εργατικού κινήματος το θέμα μιας αναγκαίας ρήξης σήμερα και ανατροπής αυτού του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωζώνης. Δεν το παραπέμπουμε στο μέλλον, όταν κάποιο κόμμα, κάποιο πολιτικό γραφείο θα αποφασίσει ότι είναι όριμες οι συνθήκες, αν θα βγούμε από το ευρώ, από την Ευρωζώνη. Σήμερα είναι αναγκαίο για τη ζωή του λαού μας. Σε αυτό υπάρχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή δεν θέτεται στους πολιτικούς στόχους. Άμεσα το κουκουέ τους ζυμώνει, έτσι, για να σας πω, εσείς είστε έμπειρος και καταλαβαίνετε τη διαφορά, νομίζω και οι ακροατές μας. Και τρίτο, πολύ σοβαρό ζήτημα, το πούμε, εμείς μιλάμε για ένα ενωτικό μαζικό λαϊκό κίνημα. Μέσα στο οποίο ενώ δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική συνεργασία με το ΚΚΕ ή με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν προγραμματικές διαφορές, αλλά μέσα στο μαζικό εργατικό νεολαϊστικό κίνημα πρέπει να υπάρχει ενότητα των δυνάμεων. Το ΚΚΕ το διασπά το ενωτικό μαζικό κίνημα, κάνει δικό του κίνημα, δικό του μέτωπο. Το κόμμα δικαίωμά του είναι να το κάνει. Εμείς υπηρετούμε μια ενότητα ταξικού χαρακτήρα, βέβαια, μέσα στο μαζικό λαϊκό κίνημα. Αυτό το ζουν αυτή την τακτική του ΚΚΕ και σε έναν κόσμο του κινήματος. Έχουμε ένα πλεονέκτημα σε αυτό, ξέρετε, ας το πούμε, και γι' αυτό έχουμε και μεγάλη υποδημητικό επιρροή συνδικαλιστική, πολύ μεγαλύτερη από την κεντρική εκλογική, ή στις περιφέρειες, ξέρετε ότι έχουμε τεράστιο 2%. Σωστό, σωστό. Έχουμε περιφερειακούς συμβούλους παντού, ή ακόμα, να σας πω ένα παράδειγμα πρόσφατο, ας πούμε, εμείς έχουμε σηκώσει ανάστημα απέναντι στο φασισμό και στην ακροδεξιά. Ένα από τα θέματα που μας απασχολεί είναι ότι γίνεται μια απόπειρα αναμόρφωσης και του αστικού πολιτικού συστήματος και κυρίως του δεξιού και ακροδεξιού χώρου. Κλείνει ο Σαμαράς τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, αλλά σπρώχνει τον Μπαλτάκο, τον Γορίδη, να δημιουργήσουν ένα ακροδεξιό πόλο που, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, τον υπολογίζει σαν σύμμαχη κυβερνητική δύναμη, αλλά Αυστρία ή η Ουγγαρία ή δεν ξέρω με τη Λεπέν τι θα γίνει μεθαύριο. Εμείς βγήκαμε κόντρα στη Χρυσή Αυγή, στον δρόμο, βγήκαμε κόντρα στο Βορύδη που πήγε να κάνει συγκέντρωση στα Μεσόγεια προχτές, κόντρα ενώ ιδεολογική, πολιτική και κινηματική, ας το πούμε, να μην αφήσουμε περιθώριο ανασυγκρότησης του ακροδεξιού χώρου. Διότι θα είναι αρνητικό αυτό το φαινόμενο, ας το πούμε, και μάλιστα σε περίπτωση κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σας το λέω από τώρα, στην περίπτωση που θα υπάρχουν κινητοποιήσεις κατσαρόλας, είμαι σαφής νομίζω ότι σημαίνει. Ναι, ναι. Σαν αυτές που είδαμε στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα. Στη Λατινική Αμερική, παλιότερα στη Χιλή, η δικιά μου γενιά το έχει ζήσει. Σε αυτό θα είμαστε σε κόντρα καθημερινή, σε αυτά τα φαινόμενα, και θα πιέσουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει αποφασιστικά, γιατί δεν το έχει τα κύματά της, να καθαρίσει το κράτος, το στρατό και την αστυνομία από τους θύλακες της Χρυσής Αυγής. Είναι και αυτό ένα σημείο κρίσιμο. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Άγγελο Χάγιο, υποψήφιος στην πρώτη Αθήνας και εκπρόσωπο της Ανταρσία Μάρς. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Καλημέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.